después ya habría tenido una quinta. Estamos todavía en extracción o en la limpieza de las partes. El dinosaurio habría tenido un peso de... Para ofrecer su gigante cuerpo, se inventaban de grandes cantidades. El 5% más chico que era el dinosaurio fuera de ese, en base al estudio de las cartas que se realizaba en el campo. Sin embargo, los artistas no pueden tener una casa completa en comparación con la que el dinosaurio está reservado para el 5%. Eso es la más importante, que el dinosaurio sea más grande, más pequeño. Το κλίμα σχεδόν σε όλη τη γη ήταν σαν το σημερινό τροπικό.
που σημαίνει ότι είχαμε πολλές βροχές, που σημαίνει άφθονο νερό, άφθονη βλάστηση και επίσης ήταν και πολύ ζεστό. Και οι δεινόσαυροι ήταν ερπετά. Τα ερπετά ξέρετε ότι είναι ποικιλόθερμοι οργανισμοί. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία στο σώμα μας. Εάν η θερμοκρασία του σώματός μας υπέρβει τους 37 βαθμούς Κελσίου ή γίνει λιγότερο από 37 βαθμούς Κελσίου, τότε μιλάμε για ασθένεια, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για πυρετό ή για υποθερμία. Οι δεινόσαυροι και τα ερπετά, η θερμοκρασία του σώματός τους αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον. Αν είναι κρύο το περιβάλλον, σημαίνει ότι θα πέσει και η θερμοκρασία στο σώμα τους. Σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντέξουν έξω στο περιβάλλον και σημαίνει ότι πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Καταστέλνουν τις λειτουργίες τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτή τη χρονική περίοδο που κάνει κρύο, μέχρι ότου να ξαναρθεί η ζέστη και να μπορέσουν να αυξήσουν τον μεταβολισμό τους, γιατί θα έχει ζέστη το περιβάλλον τους, άρα αυξάνεται και η θερμοκρασία του σώματός τους και έτσι μπορούν ξανά να ζωντανέψουν, ας το πούμε, να ξυπνήσουν για να μπορέσουν να κάνουν τις διάφορες λειτουργίες για να πάνε να βρουν φαγητό, να πάνε να βρουν τροφή, να πάνε να βρουν ζευγάρι. Άρα οι δεινόσαυροι ήταν ερπετά και το κλίμα εκείνης της περίοδου, το τροπικό κλίμα, τους ευνόησε τόσο πολύ στο να αναπτυχθούν. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ξενάγησή μας θα επικεντρωθεί στους δεινόσαυρους της Παταγωνίας. Θα δούμε λοιπόν αυτόν τον διάδρομο εδώ, στον οποίο θα δούμε λίγα λόγια για την εξέλιξη των δεινοσαύρων. Μετά θα κατέβουμε, θα δούμε τα θαλάσσια ερπετά που ζούσαν την εποχή των δεινοσαύρων, γιατί οι δεινόσαυροι είναι μόνο όσοι περπατούσαν στη ξηρά. Δεν έχουμε ούτε δεινόσαυρους που να πετάνε, οι πτερόσαυροι είναι τεράστια ερπετά, δεν έχουμε ούτε δεινόσαυρους μέσα στη θάλασσα, οι ιχθυόσαυροι είναι επίσης τεράστια ερπετά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σιγά σιγά μέσα στην αίθουσα.